Αποθήκης εδώ στις Σέρες, Βιτσινάδικα. Απλά πραγματάκια. Αυτό εδώ εντωμεταξύ πρέπει να είναι πιο μακρύ από ό,τι ήταν το Volvo το F88 με τη ρημούλκα που γυρνάγαμε στο Ρώσικο. Ξυλία εδώ στις Σέρες, αμπελάκια, οικοκύριδες στις Σέρες. Ήμουνα στο τσάκ να συνεχίσω στο Ρώσικο το παιχνίδι. Κάθε πρωί που έμπαινα καφεδάκι, έμπαινα μέσα στους προμότς. Κοίταζα εκεί στη σελίδα στο compatibility, soon έλεγε. Soon. Άντε να δούμε, λέω, πότε θα βγει 2.45. Και σήμερα το πρωί που πήγα έτσι τυχαία, βλέπω, έτοιμο για να κατέβει. Μετά από ένα τετρατάκι, η σερβερ ήταν στο 130-140%. Μόλις ξυπνήσανε όλο το πρωί, κατεβάζανε πρόμο τους. Είπαμε, είναι αρρώστια. Με την καλή την έννοια. Ο αδερφός κουβαλάει αεροπλάνο πίσω στην καρότσα και του έφυγε το αεροπλάνο από την καρότσα. Εδώ εντωμεταξύ τα σχοινικά, τα βουναλάκια τώρα εδώ, οι ανηφοριές, οι κατηφοριές, ωραία φαίνονται. Γραμμή τρένου στα δεξιά μας εδώ δίπλα. Και το Ελευθέρας να δίνει, λέει. Τούφα το ντουμάνι. Το χαλάνι. Λοιπόν, πάμε σύνορα για Βουλγαρία. Φτιάξανε 10 νέους σταθμούς συνόρων, λέει, εδώ που ενώνεται ο Προμότς με το Baltic, με το Black Sea. Πάλι ξεχάστηκα, γιατί ξεχάστηκα, με τον Black Sea, τον Baltic είναι πάνω. Οπ, κάτσα να πάμε αριστερά και εμείς θα μας κάνουν έλεγχο, ρε φίλε, πού πάμε. Α, έχει και από εδώ. Έχουν τα χαρτιά, λέει. Περιμένετε. Μπράβο. Λοιπόν, δεν έχουμε καύσιμο, ε. Μάγκες το παίζουμε, καύσιμο δεν έχουμε καθόλου.
Τι βρήκε την μπάρα μπροστά. Ωραία τα κάνανε τα μοντελάκια τα στη σύνορα. Κουλάτα. Λοιπόν, πάμε για καύσιμο. Να είμαστε άνετοι. Για ύπνο πρέπει να την πέσουμε, είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Αλλά είπαμε στην πορεία. Ή έγινε, πήρε φωτιά μπροστά όλους. 3,5 ώρα. Τα κάνανε ωραία τα μοντελάκια. Τι έχεις φτιάξει ρε φιλαράκι, ωραίο σκιν. Πω, πίνει πολύ το σκάνια. Καλό το ελευθέρας, αλλά πίνει. Εδώ είναι χρήσιμο το track hat. Σε αυτές τις στροφές όταν βγαίνεις από συνάδικα και τέτοιες ιστορίες. Πολύ εύχριστο. Εδώ πάει. Καρότσα. Το αμάξι το γλίτωσε. Μάγκασε. Πολίτσια. Λοιπόν, τον Άτο Ραλούξ μέχρι τώρα δεν βλέπω να μας κάνει κανένα χάζο, ε. Καλά πιστεύω να πάω. Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα πού είμαστε? Πάμε για σύνορα να πάμε για στυπ, να δούμε και το στυπ, ναι. Και μετά ξαναμπαίνουμε. Μετά θα ξαναμπούμε Βουλγαρία πάλι να πάμε Πλαγκόγιουγκρατ να δούμε εκεί τι φτιάξαμε. Μπα, μια χαρά διαδρομούλα θα βγει. Και μας έπεσε και το δρομολόγιο κουτί. Τώρα να πεις ότι έχεις περιπτώσει τι κάνεις αφού έχεις την καρότσα πίσω. Πας και βόλτα άμα θες. Οπ. Τι έγινε, μας την πέσαμε τις κομπίνες έξω. Τζον Τιρ λέει και τα μυαλά στα κάγκελα. Πετρίτσι.
Καλά και αυτός ο cast τι έχει φτιάξει, ε. Αποσυρώμενα και τάντεμ. Μιλάμε για πολύ ωραία μοντελάκια. Το Πετρίτσι πολύ όμορφο. Και το track hat είναι ευχριστό γιατί όταν είσαι μέσα στην καμπίνα μπορείς να δεις και τα τοπία έξω. Δεν χρειάζεται, δεν είσαι αναγκασμένος να βγεις εξωτερική κάμερα και να παίζεις με το μπουτίκι. Και είναι και πιο ομαλή η κίνηση. Τώρα εδώ με αρχίζουμε να παίζουμε δεξιά αριστερά με τα κουμπάκια. Θα ζαλιστείτε και εσείς, αλλά και εγώ. Τα 30 λογάκια είναι το εργαλείο εδώ. Ο Σαράντος λέει αυτό το είχε 1000, μάλλον 999, κάτι τέτοιο. Πολλά άλογα, ρε. Πολλά άλογα, βρε αδερφέ. Να δε και τα θερμοκήπια. Τώρα τι είδα, ένα post εκεί στην ομάδα στο Face. Έλεγε ένα φιλαράκι, λέω, όταν περνά σύνορα, λέει, σου βγάζει εδώ πάνω. Σε ποια χώρα μπαίνεις? Εδώ δεν μας έβγαλε μέχρι τώρα τίποτα, γιατί? Πάλι μπάρα βρήκαμε. Αυτό είναι το χαζότερο που δεν μπορώ να συνηθίσω. Λοιπόν, και εδώ ωραία τα μοντελάκια στα σύνορα. Αυτοί τώρα εντάξει τι θα κάνανε, στάνταρ θα κάνανε, ξέρω εγώ πόσα μοντελάκια θα κάνανε. Και τα βάλανε εδώ πέρα λέει που ενώνεται με το Black Sea, είπαμε. Πάρκινγκ και ξεκούρεση εδώ στα σίδωρα, δεξιά άμα θες. Ωραίες λεπτομέρειες. Στρούμιτσα. Εμείς Στρούμιτσα στρίβουμε δεξιά. Να πάμε για στιπ. Θέλει λίγο προσοχή εδώ το σειρώμενο γιατί είναι μακρύ. Τις μερικές δουλειές που το δοκίμαζα όταν πήγαινα να φορτώσω και να ξεφορτώσω ήμασταν τσίμα τσίμα.
Ωραίο το σκηνικό, ε. Αυτές οι γραμμές οι λευκές στο δρόμο είναι από το Next Gen. Next Gen ο μάγκας έκανε αναβάθμιση σε αλφα beta. Και το χρεώνει 8,99 ευρώ στη σελίδα του στο Facebook. Και λέω, θέλει να μας τρελάνει αυτός. Όντως, πολύ ωραίος καλλιτέχνης, πολύ καλή δουλειά. Αλλά ρε φίλε, τόσα λεφτά κάνει το τελευταίο DLC π.χ. της εταιρείας του παιχνιδιού. Χάρτης με χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμο. Τι να πω, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Μετά δεν ξέρω αν τους ζωρίσανε. Και λέει ότι δεν πρόκειται ποτέ να είναι επιπληρωμή το mod, απλά το χρεώνω τώρα που είναι αλφαμπέτα, λέει, για να με βοηθήσει λίγο ο κόσμος. Και τον Μάη μετά θα βγει στο... θα το βγάλει δωρεάν την έκδοση. Και ένας από τους λόγους, λέει, που του κλείσανε το νήμα εκεί στο φόρουμ της SES ήταν αυτός. Γιατί το απαγορεύει εκεί ένας κανόνας στο φόρουμ για επιπληρωμή mod, κάτι τέτοιες ιστορίες έγραφε. Και του Natural Lux πρέπει να το έχουν κλειδώσει το... να το έχουν κλειδώσει το θέμα, γιατί εκείνος ο τρελός παίδευε πολύ τον κόσμο και ακόμα μας παιδεύει. Εν τω μεταξύ και τα δύο τα μόντα αυτά είναι αστέρια, και το Natural Lux και το Next Gen. Το αλουνού του Natural Lux πρέπει να το κλειδώσανε, γιατί ήθελες 2-3 λογαριασμούς σε 2-3 διαφορετικά φόρουμ να μπεις και πρέπει να έχει πάλι κανόνα εκεί πέρα για τέτοιες ιστορίες. Κοτσάνι. Στυπ. Για να δούμε και το στυπ. Λοιπόν, τι ώρα είναι? 6 και 10. Κοίτα λεπτομέρειες εδώ στον δρόμο. Κατά τις 8 θα την πέσουμε για ύπνο εμείς. Έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Τώρα αυτό με το μπαμπρίζι φαίνεται εδώ σε εσάς. Εδώ στο, σε αυτό στο RGL το πρόσεξα μόνο. Μήπως είναι για ένα μπαγκάκι και υπάρχει λύση και δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι. Steep Discovered. Όχι το κάνει τρελή διαφορά, αλλά φαίνεται σαν ξεσπρισμένο, ρε παιδί μου, έξω. Σαν να ξεσπρίζουν λίγο τα χρώματα έτσι. Ενώ όταν κοιτάεις από εδώ, φαίνεται κανονικά. Οπ! Ωρε φίλε, που πάμε ρε φίλε. Πού πας ρε Αλάνη, πού πας? Και τα μπερδεύτηκαν όλοι εδώ τώρα. Πάει το σήμα πίσω, το φάγαμε λάχανο. Ωραία σκηνικά έχει και εδώ στο στυπ. Εταιρείες, βλάστηση, βαλκανική βλάστηση όπως όλες τις χώρες εδώ γύρω. Μπράβο. Και σε αντίθεση με άλλα mod, μου φαίνεται και το εσωτερικό λίγο πιο μουντό έτσι. Αλλά τα χρώματα είναι ωραία όμως, βαθιά χρώματα. Οπ, τι καρφί ήταν αυτό.